Ευχάριστο το θέμα που θα ανοίξουμε λοιπόν, όπως σας είπαμε και στην αρχή της τηλεεφημερίδας. Νικήτρια σε διαγωνισμό, μια φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα κατάφεραν τα παιδιά και πάλι λοιπόν. Η ομάδα του Πανεπιστημίου, η οποία αποτελείται από τεταρτοετής φοιτητές του λογιστική Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπως διαβάζουμε, και από το τμήμα οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην τηλεφημερίδα μα τον κύριο Μαγκλή. Ο οποίο είναι ένα από του φοιτητέ από την ομάδα αυτή που διακρίθηκε και θέλουμε να μα πείτε, κύριε Μαγκλή, περισσότερα για τον διαγωνισμό αυτό, CFA Institute Research Challenge 2021, τι ακριβώ είναι για να μάθουν και οι τηλεφέατε και η ανάδειξη δική σα πώ επήλθε. Φυσικά. Καλησπέρα αρχικά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια. Ο διαγωνισμό CFA Institute Research Challenge mm -hmm. είναι ένα παγκόσμιο διαγωνισμό που διοργανώνεται από το CFA Institute, το οποίο για όσου δεν γνωρίζουν, είναι ένα εκπαιδευτικό οργανισμό που χορηγεί κυρίω πιστοποίησει επαγγελματικέ στον τομέα τη χρηματοοικονομική επιστήμη και πιο συγκεκριμένα στην διαχείριση επενδύσεων. Έτσι, αυτό ο διαγωνισμό καλεί φοιτητέ από πανεπιστήμια όλου του κόσμου να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν και να δημιουργήσουν ουσιαστικά μία ανάλυση μετοχή, μία χρηματιστηριακή ανάλυση, χρηματοοικονομική ανάλυση, και να την παρουσιάσουν σε ένα πάνελ κριτών. Ε, ο διαγωνισμός ξεκινάει από σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή από κάθε χώρα. Ε, συγκεκριμένα στην Ελλάδα συμμετείχαν 9 πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, που εκπροσωπήσαμε εμεί. Mm -hmm. ε, και στη συνέχεια. Η... Κάθε ομάδα που κερδίζει το κάθε στάδιο, ας πούμε, προχωράει στου επόμενου γύρου. Δηλαδή, εμεί θα προχωρήσουμε τώρα στον, ε, στον προημιτελικό, ας πούμε, τη ε, της περιοχή Ευρώπη, ε, Μέση Ανατολή και Αφρική. Mm -hmm. Μιλάμε για 1.100 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, από ό,τι διαβάσαμε, που συμμετέχουν. Ε, ναι, σω, σωστά διαβάσατε. Αυτό είναι ο συνολικό αριθμό των πανεπιστημίων mm -hmm. που συμμετείχαν σε όλο τον κόσμο. Και με τη διαδικασία που ανέφερα, ουσιαστικά. Φιλτράρονται οι καλύτερε ομάδε και στο τέλο οι, οι πέντε καλύτερες ομάδε, αν δεν κάνω λάθος, θα διαγωνιστούν για να αναιτηθεί ο παγκόσμιο νικητής. Και δεν είναι κάτι που έγινε τώρα, έτσι. Έχουμε τα τελευταία χρόνια επιτυχίε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία στον διαγωνισμό αυτό. Ε, ναι, αυτό, αυτό είναι αλήθεια, πράγματι. Το 2016 είχε επίση κερδίσει τον ε, τοπικό τελικό το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Ε, να αναφέρω πω από το 2012, αν δεν κάνω λάθο, το CFA Society Greece, που είναι το παράρτημα, ας πούμε, του CFA Institute στην Ελλάδα, ε, διοργανώνει το διαγωνισμό για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και ε, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το 2016 προχώρησε στους επόμενους γύρους και πήγε στους ε, ημιτελικούς στο Σικάγο. Mm -hmm. ε, φυσικά, στη δική μας περίπτωση, έγινε διαδικτυακά ο διαγωνισμός, από ό,τι καταλαβαίνετε, μέσω του Zoom. Ε, οπότε, δυστυχώς, δεν θα πάμε σε κάποιο ταξίδι. Ε, και να πω ότι η διαδικασία γενικά με την οποία οι φοιτητέ μπορούν να αναμειχθούν στο διαγωνισμό είναι μέσω του καθηγητή ακαδημαϊκού υπεύθυνου που εκπροσωπεί το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε τμήμα συγκεκριμένα που λαμβάνει μέρος στο, στο διαγωνισμό, εκπροσωπείται από έναν ακαδημαϊκό υπεύθυνο. Στην περίπτωση μα ήταν ο κύριο Σιμών Παπαδόπουλος, καθηγητή του τμήματο λογιστικής και χρηματοοικονομικής, ο οποίο ε, ε, έβγαλε μία ανακοίνωση. Στην αρχή του διαγωνισμού, στην οποία ζητούσε ε, από φοιτητέ που ενδιαφέρονταν να στείλουν τα βιογραφικά του και να κάνουν ουσιαστικά αίτηση εκδηλώνοντα το ενδιαφέρον του για να συμμετάσχουν. Και έτσι τα πέντε ε, μέλη τη ομάδα ε, διαλέχθηκαν από τον καθηγητή. Να αναφέρω επίση πως ε, εκτό από εμένα, στην ομάδα συμμετείχε, συμμετείχαν οι δύο κυρίε ε, Αθανασία Σταμενίτου και Παναγιώτα Λατάνη, καθώ και οι κύριοι Ιωάννη Μελαντίνο και Παύλο Μπαξεβάνη. Ε, τα τέσσερα αυτά παιδιά είναι τεταρτοετή φοιτητέ και φοιτήτρε του τμήματο Λογιστική και Χρηματοοικονομικής Και εγώ είμαι τεταρτοετή φοιτητή του τμήματο Οργάνωση και Διοίκηση Επι... Επιχειρήσεων. Λοιπόν, κύριε Μαγκλή, πάλι συγχαρητήρια να πούμε εμεί και πολλέ επιτυχίε και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα Σα ευχαριστώ πολύ. πολύ. Κύριο Μαγκλή, yes. λοιπόν, μιλήσαμε για τον διαγωνισμό αυτό. Τα παιδιά τα κατάφεραν, πάντοτε τα καταφέρουν. Οι φοιτητέ μα δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Να μην μένουμε μόνο στα τη αρνητική επικαιρότητα. Βέβαια, στα πανεπιστήμια γίνεται δουλειά, γίνεται πολύ σημαντικό έργο και από του καθηγητέ βέβαια, αλλά και από του φοιτητέ. Ο διαγωνισμό αυτό ε... ε... είχε λοιπόν ω ε... νικητέ στην φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Καθώ αν σήμερα, 12 Μαρτίου του 1910 είχαμε την καθέλκυση του ελληνικού, ελληνικού θορικτού Γεώργιο Σαβέροφ. Θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό αφιέρωμα που ετοιμάσαμε και αμέσω μετά μιλάμε με την Κέλλη Ιωάννου, τη Διευθύντρια του Διεθνού Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια.